απόλυτο Σερών είχε μια διαφορετική εικόνα από τις καθημερινές, αφού ελάχιστοι ήταν οι κάτοικοι που βγήκαν μια βόλτα για να περπατήσουν λόγω κάουσανα. Οι περισσότεροι προτίμησαν να πάρουν μια ανάσα δροσιά στις κοντινές παραλίες και όχι μόνο. 38-40 πόσο είναι σήμερα. Τόσο περίπου, ναι. Περίπου αυτό. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς τη ζέστη? Κρατάμε πώς να τι να κάνουμε, δεν κρατάμε. Θέλει τι να κάνουμε, μα λέγε. Βλέπουμε πάντω σκιά εδώ πέρα, έχετε βρει ένα ωραίο μέρος, ναι, κάτω από, ναι, το δέντρο, ναι, όπως θάλασσα. Ναι. Μετρείτε έτσι, όπως θάλασσα είναι. Άδειες η πόλη, Κανένα δεν έχει, βλέπετε. Μόνο ρουσοπόντι μένουν εδώ. Θεώσε τι λεφτά δεν έχει, το κινητό δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Μηδέν. Εσείς γι' αυτό μένετε εδώ πέρα, δεν έχετε λεφτά? Όχι. Άμα λεφτά έχει, εγώ έτω να κάτσω. Γιατί είναι, δεν έχουμε, έχουμε. Άστε, καλά, άστε. Σαν μπορεί σε ένα έχει, μια δεν έχει. Άδειασε, ναι, έχει τώρα πολύ καιρό είναι άδεια, αλλά εγώ πιστεύω 15 Αύγουστο θα έχουν γυρίσει όλοι πίσω. Εμείς εντάξει είμαστε από τους λίγους, θα περιστρέψαμε εδώ πέρα, τι να κάνουμε. Έχουμε άλλα εμείς, άλλα θέματα, έχουμε θερινά, ιστορίες τέτοια, ξεκινάμε. Τι να κάνουμε αυτά. Πώς αντιμετωπίζετε τη ζέστη εδώ πέρα? Πώς αντιμετωπίζουμε όλη μέρα μέσα στο σπίτι με κλιματιστικό. Ναι, αλλά τώρα είστε έξω. Τώρα ναι, πήγαμε να πάρουμε ένα καφέ, να παίξουμε λίγο ένα στοίχημα. Ο κόσμος πού πήγε, παραλίες? Παραλίες, χωριά, νησιά. Εσείς θάλασσα πήγατε σήμερα? Εγώ όχι, έχω να πάω τώρα μία-δύο εβδομάδες, δεν βόλεψε. Αλλά εντάξει, θα πάω τώρα αυτές τις μέρες. Έχει πολύ ζέστη εδώ πέρα, αλήθεια είναι. Έτσι, στη Γερμανία καμία σχέση. Έχουμε 30 βαθμούς και εδώ πέρα έχει 36-37. Εντάξει, καλά είναι. Αντιμετωπίζεται, άμα πας στην παραλία, άμα πας ένα παγωτάκι, καλά. Ναι, αλλά εσείς είστε εδώ πέρα, πώς τα αντιμετωπίζετε? Εντάξει, με δυσκολία. Προσπαθούμε να είμαστε μέσα στα μάτς. Air condition. Air condition, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό. Και να είμαστε εδώ από σκιά. Τι να κάνει η πόλη, αφού έχει πολύ ζέστη. Πού πήγανε όλοι? Στη θάλασσα. Εσείς πώς και μείνατε εδώ πέρα? Εγώ πάω στη δουλειά. Είμαι περιπτερός συνάδελφος μου, τον κύριο. Α, πώς αντιμετωπίζετε τη ζέστη? Πώς αντιμετωπίζετε τη ζέστη? Με πετσέτες και μπουκάλια νερό και ένα φυσερό, αγόρι μου. Κάποιοι πάλι λόγω χρημάτων επέλεξαν να δροσιστούν πίνοντας καφέ με φίλους σε σκιερά σημεία, συνδυάζοντας το με ένα παιχνίδι τάβλι. Ωστόσο, υπάρχουν και αυτοί που προτιμούν τα ποτάμια από την θάλασσα. Καλοκαίρι είναι, παιδιά, τι να κάνει, κρύο κάνει. Κάψου να στέλνει. Η πόλη άδειασε. Τι να κάνουμε, τους φέρουμε πίσω? Άδεια η πόλη, πήγα να κάνουμε μπάνιο άνθρωποι. Εσείς όμως δεν φύγατε, δεν πέρασατε. Θα φύγω εγώ, δεν κάτσω το. Α, πάτε θάλασσα? Όχι, εγώ στα ποτάμια πάω κάνω μπάνιο. Καλά περάνουμε, αλλά να έχουμε υπομονή, να είμαστε πάντα έτοιμοι να πάμε μπροστά. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε τη ζέστη? Όπως όλοι και εμείς πάει έτσι. Δεν πήγατε θάλασσα? Όχι. Καθόλου φέτος? Καθόλου, καμία φορά. Γιατί? Δεν μου αρέσει η θάλασσα. Να ήταν ποτάμι, καθαρό νερό, μια χαρά. Η θερμοκρασία πάντως δεν πρόκειται να πέσει στο ελάχιστο ούτε την ερχόμενη εβδομάδα που θα διανύσουμε, αφού η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τους 35 βαθμούς καθ' όλη τη διάρκεια της. Καύσωνας και σήμερα και χθες και από ό,τι άκουσα και τις επόμενες μέρες. Ναι, αυτό έχει σαν συνέπεια να διάσει η πόλη. Σαββατοκύριακο δεν έμεινε ψυχή όπως βλέπετε. Ο καθένας πήρε να παρκάρει όπου θέλει με μεγάλη άνεση κιόλας. Πού πήγε ο κόσμος? Φαντάζομαι στις θάλασσες. Δεν είναι για να μένεις εδώ. Τα πράγματα είναι όπως βλέπετε τραγικά. Ήδη η ώρα είναι 9.30 και κοντεύουμε τους 40 βαθμούς. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε τη ζέστη? Τα αυτοκίνητα όλα έχουν κλιματισμό. Οπότε θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές. Μέσα στο λεωφορείο. Έξω θέλει μεγάλη προσοχή.